Θέλω να ξεκινήσω με κάτι που είμαι σίγουρος πως ο Ανδρέας συμφωνεί, αλλά θέλω να το πω στην αρχή της τοποθέτησής μου. Ένας από τους λόγους που σας θέλουμε εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, ανεξάρτητα ακόμα και από την κομματική ένταξή σας ορισμένων εξημών, και αυτό σας τιμά ακόμα περισσότερο που είστε εδώ μαζί μας, είναι ότι εμείς προτιθέμεθα σαν αξιωματική αντιπολίτευση να έχουμε και να δείξουμε έναν άλλο τρόπο, ένα άλλο ύφος και ένα άλλο ήθος στην άσκηση της αντιπολίτευσης όσον αφορά τα θέματα δημόσιας υγείας. Γιατί αυτό που έλεγα και έλεγε και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι στη δημόσια υγεία δεν χωράει ή τουλάχιστον δεν πρέπει να χωράει μικροπολιτική κινδυνολογία και άκρατη δημαγωγία, εμείς θα το τηρήσουμε. Και θα το τηρήσουμε με τη βοήθειά σας. Τι σημαίνει αυτό? Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές δημόσιας υγείας σε ένα ευνομούμενο κράτος οφείλουν να έχουν συνέχεια και συνέπεια. Και θα σας απαριθμίσω μερικά πράγματα τα οποία τα κάναμε μαζί. Και είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ μαζί σας για να γίνουν. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ιπατίτιδα ΣΕ και η Επιτροπή για την Υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλη την Επιτροπή, αλλά βλέπω εδώ την κυρία Τόιτς. Οφείλω να πω και για τον κύριο Παπαθεοδωρίδη ότι τον τιμώ για τη συνεργασία του. Νομίζω έγινε πρόεδρος του ΕΟΦ τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Του ΕΟΜ. Έχουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, το οποίο το παραδώσαμε επισήμως στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μόλις ανέλαβε, γιατί εμείς έτσι αισθανόμασταν ότι έπρεπε να κάνουμε. Δεν είχαμε προλάβει ούτε καν να το παρουσιάσουμε επισήμως και να το διαφημίσουμε. Έχουμε το σχέδιο δράσης για τη μικροβιακή αντοχή, το διυπουργικό σχέδιο δράσης για τη μικροβιακή αντοχή, που επίσης επισήμως παραδόθηκε, και την εξαιρετική δουλειά, κατά τη γνώμη μου, του σχεδίου δράσης για τον εμβολιασμό τον αντιγρυπικό των υγειονομικών, το οποίο νομίζω θα αποτελέσει σταθμό στην προσπάθεια αυτή για την Ελλάδα. Και βεβαίως το σχέδιο για τον HIV που ήρθε στα χέρια μας τις τελευταίες μέρες. Παρόλα αυτά, το παραδώσαμε κι αυτό. Άρα η συνεργασία με τους επιστήμονες της δημόσιας υγείας, με ένα κομμάτι του μηχανισμού του Υπουργείου, και θα μου επιτρέψετε σήμερα όταν θα μιλήσω, όσο δεν θα μιλήσω πολύ, αλλά θα πω κάποια πράγματα, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε πρόσωπα και ελπίζω να μην παρεξηγηθούν αυτοί οι οποίοι δεν θα ακούσουν το όνομά τους, γιατί μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται και η τιμή πρέπει να αποδίδεται. Σε έναν μηχανισμό του Υπουργείου, ο οποίος γενικά δεν ήταν φιλικός, αυτό που λέμε φιλικός, υπήρξαν καθυστερήσεις, υπήρξαν υπονομευτικές προσπάθειες, υπήρξαν πολλά, πάρα πολλά. Παρόλα αυτά, η δουλειά κάποιων ανθρώπων βοήθησε ώστε να προχωρήσουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι ήσαν και από το Υπουργείο αλλά και από τις θεσμικές δομές, δηλαδή από το Πανεπιστήμιο. Ξεκινώ από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία. Εκτός από την ομάδα εργασίας και τον ΠΟΗ, που ο Γιώργος Οντουνιάς έκανε τη δουλειά τη συντονιστική, αλλά ο Γιώργος Οντουνιάς είναι σύντροφος, δεν χρειάζεται να πω τίποτα, υποχρεωμένος ήταν να το κάνει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Και εγώ θα αναφερθώ σε αυτούς. Θα αναφερθώ ειδικά στην κυρία Λάγιο, την Αρετή, που με βοήθησε ακόμα και στις τελικές γραμματολογικές τροποποιήσεις. Ήταν τιμή μου. Τη συνεργάτη Δάτης, τη Βάνα Τσαγελάρη, την κυρία Καραούλη που είναι η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας στο Υπουργείο, και οφείλω να αποδώσω τιμή γιατί βοήθησε. Επίσης και την κυρία Καραβά. Αυτοί οι άνθρωποι βοηθήσανε τρομερά να υλοποιηθεί, να γραφτεί, γιατί ξέρετε, από το να το φτιάξει μέχρι να το βάλει σε ένα χαρτί και να βγει ευπρεπές, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τους τιμώ και τους ευχαριστώ λοιπόν.
στο κελπνό που εμείς κάναμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση σε ΕΟΔΗ, δεν πρόλαβε καν να εφαρμοστεί και το πήραν πίσω με μια νομοθετική πρωτοβουλία ανατροπής. Αυτό οφείλω να πω, και δεν έχει ακουστεί πολύ και ίσως θα πρέπει να το πούμε πιο πολύ, ότι είναι μεγάλο πισωγύρισμα. Και είναι μεγάλο πισωγύρισμα γιατί, το είχα πει στον Ανδρέα, το ότι σημαδιακά το νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου που εμείς εγκαθιδρύσαμε με ένα νόμο, το κάνανε αμέσως, δεν ανοιχτήκανε ούτε ένα μήνα να είναι έτσι, και το κάνανε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τα έλεγε όλα για το που το πάνε. Τα έλεγε όλα. Και ξεκίνησε από εκεί. Και βεβαίως αυτό δεν είναι καλό ούτε για τους συναδέλφους που δουλεύουν εκεί, γιατί μπορεί να έχουν ψευδεστήσεις κάποιοι, ούτε για τους συναδέλφους που δουλεύουν εκεί, γιατί το να γίνεις δημόσιος λειτουργός με μονιμότητα δημόσιο λειτουργό, όπως ήταν στο νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, δεν είναι αυτό που είναι τώρα με το κερασάκι στην τούρτα ή με το καρότο, ότι άλλα μπορείς να έχεις και το ιατρείο έξω. Θα δούμε σε λίγα χρόνια πώς θα είναι αυτό. Και επέτρεψέ μου να πω ότι αυτές τις μέρες παραγωνίστηκε με πολύ προσβλητικό τρόπο, κατά την άποψή μου, στο πρόσφατο νομοσχέδιο για την κύρωση της συμφωνίας με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου για να χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα αναβάθμισης, ας πούμε, της εκπαίδευσης στο πεδίο των λοιμόξεων, παραγωνίστηκε τελείως ΕΟΔΗ, τελείως, και δημιουργείται ένα περίεργο σχήμα με ένα νέο νομικό πρόσωπο που θα φτιαχτεί, οργανισμός διαπίστευσης ποιότητας υγείας, ΟΔΙΠΗ, μαζί με μία μη κυβερνητική οργάνωση, το ΚΛΕΟ, το οποίο συνεργάζεται με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το οποίο θα είναι ο διαχειριστής του έργου κλπ. Αγνοώντας πλήρως τον θεσμοθετημένο φορέα του δημοσίου και τους ανθρώπους του, τους επιστήμονες. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη, αλλήμωνο. Και μια και μιλάμε για τον κερπνό. Δηλαδή, ούτε το δικό τους ΕΟΔΗ, ας πούμε, δεν σεβάστηκαν. Αυτό θέλω να πω. Ευτυχώς δεν άλλαξαν το όνομα, δηλαδή το ξαναγύρισαν πίσω. Λοιπόν, μιλώντας για κερπνό και ΕΟΔΗ, οφείλω να αναφερθώ στην τεράστια προσφορά του Προέδρου, του Θεόφιλου του Ρόζεμπεργκ. Και ας κάνει έτσι τώρα, ναι, ας κάνει έτσι. Την τεράστια προσφορά τον βάλαμε στο λάκκο με τα φίδια και τα έβγαλε πέρα όσο μπορούσε να τα φέρει ανθρωπίνος πέρα ένας άνθρωπος. Και φαντάζομαι ότι και αυτός ήταν λυπημένος για την ανατροπή που έγινε την νομοθετική της τόσο μεγάλης προσπάθειάς μας. Θέλω να μιλήσω δύο κουβέντες για το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, το οποίο φαντάζομαι ότι δεν δημαγωγώ αν πω ότι δεν έχω δει ούτε να ακούγεται, ούτε να συνεδριάζει. Εδώ είναι ο αντιπρόεδρος ο κ. Βατόπουλος. Δεν ξέρω, συνεδριάσατε, σας είπε κανείς τίποτα. Βέβαια, τι να το κάνουμε το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Μιλώντας για τον HIV, βλέπω τη Γιώτα, τη Τουλούμη, που είναι εδώ. Αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στο Γιάννη το Μαμελετζή, που δεν είναι εδώ. Ψυχή και καρδιά και ψυχούλα αυτής της τεράστιας προσπάθειας από το εξωτερικό, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θυμηθείτε το σχέδιο και το εγχειρίδιο. Αυτά όλα θα τα, νομίζω, Ανδρέα, πρέπει να τα δώσουμε σε όλους μετά, έτσι. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να... Το μόνο εύκολο. Αυτό θα το κάνουμε. Στείλουμε πολύ τη βιογραφία. Θα σας ταράξουμε στο υλικό και θα το αξιοποιήσετε. Για τον εμβολιασμό των επαγγελματιών υγείας για τη γρήπη, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαλτέζου για την προσπάθεια που έγινε. Οφείλω να αναφερθώ. Για τη μικροβιακή αντοχή, δεν μπορείς να μην πεις για τη Φλόρα, που παρά τις διακυμάνσεις στη συνεργασία μας και στις δικαιολογημένες ως εκ του αποτελέσματος φαίνεται επιφυλάξεις για τη συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχος, βοήθησε τα μάλα και μας παρέδωσε το σχέδιο της Διυπουργικής Επιτροπής που φτιάχτηκε και έχουμε για πρώτη φορά διυπουργικό σχέδιο για τη μικροβιακή αντοχή. Ελπίζω να το εφαρμόσουμε. Και βεβαίως δεν μπορώ να μην μιλήσω για την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ο οποίος ήταν ο σύμβουλός μας και ο σύμβουλός μου σε κάθε απόφαση που παίρναμε για τα εμβόλια και η ασπίδα προστασίας απέναντι στη δημαγωγία για ορισμένα που έπρεπε να μπουν ή για ορισμένα που δεν έπρεπε να γίνονται και τον εκπληκτικό ρόλο που έπαιξε η πρόεδρος, η κυρία Θεοδωρίδου, κ.
και βεβαίως ο Τάκης ο Παναγιωτόπουλος. Τώρα βέβαια, κοιτάξτε, λέγοντας όλα αυτά, αναφέρομαι, καταλαβαίνετε, εσείς ξέρετε καλύτερα και από μένα οι περισσότεροι, ποιοι είναι οι τομείς της δημόσιας υγείας. Αλλά στην Ελλάδα είχαμε ένα θέμα που θα μπορούσε να είναι το μέγιστο θέμα δημόσιας υγείας, αλλά δεν έγινε χάρη στην τεράστια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων. Το θέμα της υγείας των προσφύγων και των μεταναστών. Εμείς είχαμε την άποψη και την έχουμε ότι η καθολικότητα της κάλυψης είναι ο μοναδικός τρόπος για να προστατευτεί αποτελεσματικά η δημόσια υγεία. Άρα δεν το κάνουμε μόνο γιατί είναι ανθρωπιστικό, ηθικό καθήκον. Είναι. Βεβαίως και είναι. Αλλά είναι και καθήκον οποιοδήποτε τεχνοκράτη της δημόσιας υγείας να το καταλάβει. Ότι αν αφήνεις περιοχές, θύλακες ανθρώπων που δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα στην πρόβλεψη για παροχή υπηρεσιών υγείας, τότε θα σκάσουν βόβες δημόσιας υγείας. Δεν έσκασε καμία λοιπόν επί της διακυβέρνησής μας. Εύχομαι να μην σκάσει και τώρα που πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτούς έχει μείνει ακάλυπτο όμως και δεν μπορούμε να το κρύβουμε εμείς. Και με τη στέρηση του ΆΜΚΑ και με την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά μας. Εδώ επιτρέψτε μου να αναφερθώ πάλι στο Θεόφιλο, στον Άγιντο Τερζίδη. Θα μου επιτρέψουν αυτοί οι δύο να αναφερθώ και στη μεγάλη προσφορά του Δημήτρη του Πατέστου στη Μυτιλίνη, αλλά και σαν συντονιστή που ήταν για τα νησιά. Τον ευχαριστώ και ας μην μπόρεσε να είναι εδώ. Και βεβαίως πάντα θα μιλάω για τον γίγαντα Μπαλμπακάκη, το διοικητή της Μόριας. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ το πώς ξεκίνησε η συνεργασία μας με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που μας έβγαλε ασπροπρόσωπους και διεθνώς αναγνωρισμένους για την τακτική μας. Και θέλω να αναφερθώ ειδικά στον Απόστολο τον Βεΐζη, τον Γιατρό Χωρίς Σύνορα, και τον τρόπο που βοήθησε και το ήθος του. Ακόμα να τον ευχαριστήσω και για την υπερβολική και εκνευριστική ορισμένες φορές πίεση που ασκούσε. Καλά έκανε. Και βεβαίως να προχωρήσω και να τελειώσω με τις αναφορές αυτές στο ότι εμείς είδαμε ότι όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί αποτελούν ενδυνάμεις συμμάχους για την προστασία της δημόσιας υγείας, ειδικά με την κρίση του προσφυγικού, και έτσι και η παρουσία μας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που ήταν αγνοημένος από την αριστερά και από εμάς για πολύ δικαιολογημένους και γνωστούς λόγους, και το ότι μπήκαμε τώρα και μπορούμε να ασκούμε μέσω του Αντιπροέδρου, παρακαλώ, παρακαλώ, του Ηλία του Πετρόπουλου, απίστευτα πράγματα, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και εδώ βοήθησε πάρα πάρα πολύ και ο νομικός σύμβουλος του Αντρέα, και πρέπει να το πω, ο Νίκος Αράπτης. Και βεβαίως μην ξεχνάτε τη σχέση μας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την αναβαθμισμένη σχέση μας, την πολύτιμη δική σχέση μας, που ελπίζω να μην διαταραχτεί αν αρχίσουν να εφαρμόζονται πολιτικές που δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τις προτεραιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επειδή εσείς είστε αυτοί που θέλουμε να μας βοηθήσετε αυτά τα σχέδια που έχουμε μαζί σας φτιάξει να γίνουν πολιτικές, να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα για την επόμενη μέρα, θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με κάποιες διαπιστώσεις που οδηγούν σε χάραξη πολιτικής. Οι διαπιστώσεις αυτές είναι ολοκένουργες. Είναι από την τελευταία έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΣΑ μαζί με τον ΠΟΕ το κάνανε. Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας στη χώρα μας. Εμείς όταν λέμε ότι θα κάνουμε τεκμηριωμένη πολιτική βασισμένη σε επιστημονικά κριτήρια, εννοούμε αυτό. Θα παίρνουμε τους αντικειμενικούς συμμάχους μας αυτό, αυτούς που κάνουν μελέτες και μιλάνε αντικειμενικά, και έτσι θα χαράζουμε πολιτική. Τι λένε λοιπόν αυτοί? Ένα. Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπερβαίνει το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυξάνεται με πιο αργό ρυθμό σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμπανάκι λοιπόν. Οι κοινωνικές ανισότητες όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής είναι μεγαλύτερες στους άνδρες. Στην ηλικία των 30 ετών οι Έλληνες άνδρες με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο αναμένεται να ζήσουν 6, προσέξτε, 6 έτη περισσότερα σε σύγκριση με εκείνους που διαθέτουν το χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Μεγάλη λοιπόν η ανάγκη άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Τα εγκεφαλικά επεισόδια και η ισχυμική καρδιοπάθεια αποτελούν μακράν τις κύριες αιτίες θανάτου. Ενώ η θνησιμότητα από τις κυριότερες αιτίες θανάτου μειώνεται,
η θνησιμότητα από ζαχαρώδη, διαβήτη και ορισμένες μορφές καρκίνου αυξάνεται. Το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας έχει δυσμενώς αντιστραφεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Να άξονες πολιτικής που πρέπει να επικεντρώσουμε. Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σημείο εισόδου προσφύγων και θα αποτελεί. Άρα η φροντίδα μας γι' αυτό πρέπει να είναι σταθερή, μόνιμη και ουσιαστική. Πολλά έτη ζωής μετά την ηλικία των 65 διάγονται με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ανάγκη για πολιτικές αποκατάστασης, για κέντρα αποκατάστασης, για εξωνοσοκομιακή φροντίδα που σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας πρέπει να υπάρχει. Περισσότεροι από 2 στους 5 θανάτους μπορούν να αποδοθούν σε συμπεριφερικούς παράγοντες κινδύνου. Εδώ το κάμισμα έχει τον πρώτο ρόλο. Εδώ στεναχωριέμαστε κι εγώ και ο Ανδρέας, που δεν τα καταφέραμε όσο θέλαμε. Ενώ το πιστεύαμε, δεν τα καταφέραμε όσο θέλαμε σε αυτό. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν τα καταφέραμε καθόλου. Χαίρομαι που το λες, γιατί εγώ αυτή την τύψη έχω. Λοιπόν, πρέπει να τα λέμε αυτά. Ο ελληνικός πληθυσμός λοιπόν καπνίζει περισσότερο από τους πληθυσμούς των περισσότερων άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ είναι από τα χαμηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υψηλά επίπεδα υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας, ιδίως τα παιδιά, αποτελούν σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας και οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, ιδίως το εισόδημα, ασκούν σημαντική επίδραση στις ανισότητες όσον αφορά την υγεία. Άρα εσείς οι επιστήμονες υγείας καταλαβαίνετε με μιας ότι η γύρας του πληθυσμού, οι μη μεταδοτικές χρόνιες ασθένειες, η οικονομική κρίση και οι δημοσιονομικές πιέσεις, οι περιβαλλοντικές απειλές και η κλιματική αλλαγή, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επηρεάζουν τη συνείδηση των ανθρώπων παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Άφησα μια διαπίστωση για το τέλος. Το ποσοστό των ανθρώπων που πιστεύουν στην αναγκαιότητα και στην ωφέλεια των εμβολιασμών στη χώρα μας τα τελευταία 5 χρόνια, επί δικής μας διακυβέρνησης δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, αυξήθηκε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Εξού και ήσαν τελείως έολες οι επιθέσεις και οι μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις που γινόντουσαν ότι η κυβέρνηση αυτή και αυτό το Υπουργείο δεν ήταν υπέρ των εμβολιασμών. Τα στοιχεία μίλησαν εδώ. Άρα, μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα θυμίσω τελειώνοντας μόνο τα 7 σημεία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, στα οποία πρέπει να επενδύσουμε για να προχωρήσουμε. Πρώτο, η γεφύρωση της παροχής της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις δράσεις δημόσιας υγείας, βασικό μέλημα και του Υπουργού και του Υπουργείου αυτό, έχει πολύ δρόμο να διανύσει ακόμα. Η πρόληψη και ο έλεγχος των μη μεταδιδόμενων χρόνιων νοσημάτων, είδατε γιατί πρέπει να γίνει. Εδώ κι αν έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Οι κοινωνικές ανισότητες στην πρόσβαση και στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που πρέπει να συνεχίσουμε να πορευόμαστε προς την άρση αυτών των ανισοτήτων και την αύξηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία. Είμαι πολύ ανήσυχος, θα μου επιτρέψεις να σας πω γι' αυτό. Οι στρατηγικές για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, δηλαδή νοσοκομιακές λοιμώξεις κτλ. Η διαχείριση των εμβολίων και των εμβολιασμών, δηλαδή η πρόληψη και ανοσοποίηση, τεράστιο θέμα, ας συνεχίσουμε στο δρόμο που ξεκίνησε. Και κάτι που ξέρω ότι μερικούς από εσάς σας συγκινεί ιδιαιτέρως, οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, ο διεθνής υγειονομικός κανονισμός, οι διασυνοριακές απειλές, οι μεταδοτικές ασθένειες, βλέπετε τι γίνεται στις μέρες μας. Και εδώ δεν χρειάζεται ούτε αντιπολίτευση δημαγωγική, αλλά ούτε και μη στηριζόμενος σε ισχυρά σημεία εφησυχασμός. Μου επιτρέπετε να το πω και μου επιτρέπετε να ευχηθώ να μην δικαιώθω. Με αυτά λοιπόν και ελπίζοντας να μην σας έχω κουράσει και ζητώντας συγγνώμη από αυτούς που δεν ανέφερα γιατί ανέφερα αρκετούς, νομίζω ότι μπορείτε εσείς οι άνθρωποι της δημόσιας υγείας να πάρετε το λόγο και να πείτε ποια κατά τη γνώμη σας είναι αυτά τα οποία πρέπει να προσέξουμε ή αν κάναμε κάπου λάθος ή αν κάνουμε και τώρα λάθος στις προτεραιότητες και τι πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.